βάλουν την άκρη του νήματος για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. Παρόλη τη θύαλα αντιδράσεων από γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, το Υπουργείο δεν δείχνει διαθετημένο να αλλάξει το υφιστάμενο μοντέλο, παρά μόνο να το βελτιώσει. Συνεπώς, αν και απομένουν λιγότερο από 3 μήνες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και λίγες μόνο μέρες πριν κλείσει η Βουλή για την καλοκαιρινή περίοδο, ακόμη αναζητούν την καλύτερη δυνατή λύση για να μην αβαγίσουν οι προσπάθειες βελτίωσης του συστήματος. Πρέπει όμως να σημειώσω ότι ό,τι είναι να αποφασιστεί. Αν θα αποφασιστεί κάτι, θα πρέπει να γίνει τώρα. Εκτός από τις μικρές βελτιώσεις που έφερε στο τραπέζι το Υπουργείο Παιδείας, 2 προτάσεις έθεσε επιτάπητος ο εκπρόσωπος της ΟΕΛΜΕΚ. Είτε να γίνει μια πολιτήρια εξέταση πριν τις εξετάσεις πρόσβασης στα πανεπιστήμια, είτε να γίνει ένα γραπτό σε 2 ίσα μέρη. Ενώ κατηγορηματικά αντίθετη είναι στο θεσμό των ενδιάμεσων εξετάσεων. Εάν δεν υπερψηφιστεί, που είναι δικαίωμα βέβαια της Βουλής και των συναδέλφων να αποφασίζουν και των ομάδων και των κομμάτων, Δεν θα παραμείνει το υφιστάμενο σύστημα των τετραμήνων. Και όλα αυτά δίδουν την εικόνα για ακόμα μια φορά μιας απίστευτης προχειρότητας που μετατρέπει τους μαθητές μας σε πειραματός. Έξω φρενών είναι την ίδια ώρα για τη στάση του Υπουργού Παιδείας στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είπε όσα ήθελε να πει και έφυγε αναφέρει το ΑΚΕΛ, αγνοώντας μάλιστα τόσο τις ερωτήσεις και τις προτάσεις των βουλευτών, όσο και των παρευρισκομένων. Περιμέναμε σήμερα τον Υπουργό 35 λεπτά να έρθει στην Επιτροπή, να κάνει μια αρχική τοποθέτηση και να σηκωστεί να φύγει, χωρίς να ακούσει τα ερωτήματα και τις απόψεις των βουλευτών. Και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.